το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα περιέχει ένα ερώτημα. Πολλά ερωτήματα υπάρχουν. Πολλά ερωτήματα θέτει ο άνθρωπος, αναρρύθμιτα ερωτήματα. Και είπε κάποιος ότι θα έπρεπε να είναι κανείς Θεός για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θέτει όχι απλώς ένας όριμος, όχι ένας όριμος άνθρωπος, αλλά και ένα μικρό παιδάκι. Από όλα όμως τα ερωτήματα, ένα ερώτημα είναι το σοβαρότερο. Μπροστά σε αυτό το ερώτημα υποχωρούν όλα τα άλλα ερωτήματα. Και σε αυτό το ερώτημα υπάρχει σαφής απάντηση. Ο Απόστολος περιέχει και το μεγάλο αυτό ερώτημα, μεγαλύτερο από όλα τα ερωτήματα και σπουδαιότερο από όλα τα ερωτήματα για τον άνθρωπο, αλλά και την απάντηση στο ερώτημα, μοναδική απάντηση. Άλλη απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό το ερώτημα. Δύο Απόστολοι, ο ένας ο μεγαλύτερος εξ όλων, ο μεγαλύτερος Απόστολος και ο μεγαλύτερος εκ των ανδρών μετά Χριστόν, ο μεγαλύτερος άνθρωπος, ο μεγαλύτερος ευεργέτης της ανθρωπότητας μετά Χριστόν, ο Παύλος, και ο άλλος εκλεκτός του συνεργάτης, ο Σίλας, πέρασαν στη Μακεδονία και πήγαν στην πόλη των Φιλίππων για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να κάνουν την Ευρώπη χριστιανική. Μέχρι σήμερα διασώζονται τα ερείπια των Φιλίππων. Εκεί εκήρυξαν οι Απόστολοι και ο Παύλος έκαμε και ένα ευεργετικό θαύμα. Τι έκανε? Ήταν εκεί στην πόλη μια δυστυχισμένη παιδίσκη, μια δυστυχισμένη δούλη. Τι ήταν η δυστυχία της? Είχε πνεύμα πίθωνος, δαιμόνιο μαντικό, και την εξεμεταλλεύοντο οι κυρίοι της, τα αφεντικά της, τη χρησιμοποιούσαν σαν μέντιουμ, όπως τα λέγαμε σήμερα, για να δίνει διάφορες πληροφορίες για μυστικά και άγνωστα πράγματα, για να μαντεύει, και από τη σατανική αυτή εργασία τα αφεντικά της πλούτιζαν και τις άβριζαν. Επί ημέρες πολλές ακολουθούσε κατά πόδα στους Αποστόλους η δαιμονισμένη αυτή γυναίκα και εφώναζε: ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισήν, ή την ευκαταγγέλωσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι, έλεγε η δαιμονισμένη, ή μάλλον το δαιμόνιον με το στόμα της δαιμονισμένης, είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και ήρθαν εδώ στον τόπο μας για να μας πούν ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε για να σωθούμε. Το δαιμόνιο παραδόξως διεφήμιζε τους Αποστόλους. Ο εχθρός της σωτηρίας μιλούσε για σωτηρία. Κάμποσες ημέρες ανέχθηκε ο Απόστολος τα λόγια του δαίμονος, που έλεγε ωραία καθεαυτά λόγια, αλλά για να πιστευτούν αυτά τα λόγια και να προσθέσει κατόπιν τις απάτες και να γίνει πιστός και στις πλάνες και στις απάτες. Μερικές ημέρες ο Απόστολος ανέχθηκε τη φωνή του δαιμονίου. Στο τέλος δεν μπόρεσε να υποφέρει την υποκρισία του δαίμονος και στράφει προς το πνεύμα και είπε: «Σου παραγγέλω εν ονόματι Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτή». Και εξήλθε αμέσως το δαιμόνιο. Και κάνοντας ένα ωραίο λογοπαίγνιο, ο Λουκάς, ο συγγραφεύς των πράξεων, λέγει:
Εξήλθε το δαιμόνιον, εξήλθε και η ελπίς της εργασίας των Κυρίων, συμφορά στη σατανική επιχείρηση. Τα αφεντικά της δούλης δεν συγκινήθηκαν για το θαύμα, δεν ευχαριστήθηκαν διότι αυτό το πλάσμα ήταν δυστυχισμένο και απαλλάχθηκε από την καταδυναστία του σατανά. Δεν πήγαν να ευχαριστήσουν τους Αποστόλους για το θαύμα. Οι φιλάριοι άνθρωποι δεν έχουν συναισθήματα, είναι σκληροί όπως η πέτρα. Οι φιλάριοι άνθρωποι είναι αδίστακτοι. Τι έκαμαν? Έπιασαν τους Αποστόλους, συνήγηραν και τον όχλο το συρφετό και οδήγησαν βιαίως τους Αποστόλους στην αγορά, στους άρχοντας, και τους κατηγόρησαν. Με τι κατηγορία? Ότι ήταν ταραξίες. Αυτοί οι άνθρωποι, λέγει, εκταράσσουν την πόλη, και ότι ήταν και στο μαύρο πίνακα, ότι ήταν Ιουδαίοι, και εκεί ήταν έθιμα τα οποία ήταν απαράδεκτα για τους Ρωμαίους. Πιάνουν εύκολα οι συκοφαντίες, τέτοιες συκοφαντίες, να κατηγορείται κανείς ότι είναι επικίνδυνος για την καθεστική αντάξη, όπως λένε. Πιάνουν εύκολα τέτοιες φαντασίες, τέτοιες συκοφαντίες. Και οι στρατηγοί εγύμνωσαν τους Αποστόλους και διέταξαν και τους εράβδισαν αγρίως. Και αφού τους έδωσαν, λέγει, πολλά χτυπήματα, πολλές πληγές στα κορμιά τους, τους παρέδωκαν στο δεσμοφύλακα να τους βάλει μέσα στη φυλακή και να λάβει κάθε μέτρο για να φυλάσσονται στη φυλακή με κάθε ασφάλεια. Όταν έλαβε τέτοια παραγγελία ο δεσμοφύλακας, τους έβαλε στην εσωτέρα φυλακή, στο βάθος, το πιο σκοτεινό μπουντρούμι. Σώζονται ακόμη αυτές οι φυλακές, στους Φιλίππους. Και του έβαλε τα πόδια των Αποστόλων στο ξύλο. Τι ήταν το ξύλο? Ήταν ένα τιμωρητικό όργανο, ξύλινο, που για να ακινητοποιούνται οι φυλακισμένοι, ώστε να μην υπάρχει καμία εντελώς πιθανότητα να κινηθούν και να δραπετεύσουν, περνούσαν ανάμεσα από το ξύλο αυτό τα πόδια, σε μερικούς και τα χέρια και τον τράχυλό τους, ώστε να είναι τελείως ακίνητοι. Και παρέμεναν οι ταλέποροι φυλακισμένοι σε υπτία θέση, χωρίς να μπορούν καθόλου να κινηθούν. Στενοχωρήθηκαν οι Απόστολοι για τις πληγές, στενοχωρήθηκαν για τη φυλάκιση. Άλλοι άνθρωποι ήσαν αυτοί. Ο Παύλος, μέσα όταν εδάρει, φαντάζομαι ότι θα σκέφτηκε ότι πολλές φορές είχε συλλάβει χριστιανούς πρώτης επιστροφής του και τους παρέδωκε στις αρχές και στις εξουσίες και τους έδιραν αγρίως. Και όταν ευρέθη μέσα στη φυλακή, θα εσκέφτη ότι και αυτός είχε ρίξει πολλούς χριστιανούς μέσα στη φυλακή προτού επιστρέψει στον Χριστό. Και όταν ακινητοποιήθηκαν τα πόδια του στο ξύλο, θα σκέφτηκε ότι έτσι και πάνω στο σταυρό είχαν ακινητοποιηθεί τα πόδια του αρχηγού της πίστεως. Γι' αυτό δεν λυπήθηκε, δεν στενοχωρήθηκε, όπως επίσης και ο Βαρνάβας, αλλά αισθάνονταν μία χαρά, περίεργη χαρά που δεν γνωρίζει ο κόσμος τέτοιες χαρές, διότι αξιώθηκαν να έχουν αυτή την περιπέτεια για την πίστη τους. Και τα μεσάνυχτα, λέγει ο Λουκάς, προσήφχοντο και προσευχόμενοι υμνούσαν το Θεό. Ήταν φυλακισμένοι, αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε από το να ψάλουν. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος λέγει, κακοπαθήτης, προσευχές το. Άμα έχει κανείς κακοπάθεια, πειρασμούς, διωγμούς, περιπέτειες, βάσανα,
να προσεύχεται. Ευθυμή της είναι σε μια ευχάριστη, σε μια εύθυμη κατάσταση, ψαλέτο. Κακοπαθή της προσευχέστο, ευθυμή της ψαλέτο. Οι Απόστολοι και κακοπαθούσαν και ευθυμούσαν συγχρόνως, και γι' αυτό και προσεύχοντο και έψαλαν. Μέσα στις φυλακές οι δυο Απόστολοι ήταν σαν τα καναρίνια μέσα στα κλουβιά. Τα καναρίνια και όταν συλληφθούν και μπουν στο κλουβί, δεν πάβουν να ψάλουν και να τραγουδούν το τραγούδι του Θεού. Το μεσονύκτιο, λέγει, είχαν μεταβάλει τη φυλακή σε εκκλησία, έψελναν και άκουαν έτσι περίεργοι οι άλλοι φυλακισμένοι. Ήταν οι δύο Απόστολοι σαν τα αηδόνια που όταν τα άλλα τα πουλιά τη νύχτα κοιμώνται, τα αηδόνια ψάλλουν το γλυκό τους τραγούδι. Βρέθηκα κάποτε σε ένα χωριό των Πρεσπών στον Άγιο Γερμανό την Άνοιξη και κοιμήθηκα εκεί σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, ήμουν κοντά στο παράθυρο και ήταν ανοιχτό το παράθυρο, και στα χωράφια και στις δρεματιές και στα δέντρα μέσα και λαϊδούσαν όλη τη νύχτα εκατοντάδες αηδόνια. Πώς απολαμβάνει κανείς το θαύμα του Θεού μέσα στη φύση? Τέτοιο θαύμα μέσα στην Αθήνα δεν μπορούμε να το απολαύσουμε. Ευνηδίως σεισμός μεγάλος, τρομακτικός σεισμός έσυσε τη φυλακή. Όπως η γη δεν ανεχόταν να είναι σταυρωμένος ο δημιουργός της και εσύστη και άνοιξαν τα μνημεία, έτσι και η γη και η φυλακή δεν ανεχόταν να κρατάει φυλακισμένο ποιον, τον μεγαλύτερο Απόστολο και ένα εκλεκτό του συνεργάτη. Η αδικία εναντίον των Αγίων σύει τη γη, αδελφοί μου, ποικιλοτρόπος. Και η προσευχή των Αποστόλων έσυσε τη γη. Σύστηκε η φυλακή εκ θεμελίων και άνοιξαν αυτομάτως όλες οι πόρτες της φυλακής. Και άλλο περίεργο συνέβη. Λύθηκαν τα δεσμά όλων των δεσμίων, όλων των, των φυλακισμένων ανθρώπων. Θαύμα, γεγονός που είχε και μια μεγάλη συμβολική έννοια, ότι ο χριστιανισμός ήρθε να ελευθερώσει τους εχμαλώτους, να λύσει τους πεπαιδημένους. Ο φύλακας εκοιμάτω εκείνη την ώρα και από τον τρομακτικό σεισμό τεινάχτηκε επάνω, και μόλις είδε ότι όλες οι πόρτες της φυλακής ήταν ανοιχτές, τρόμαξε με την ιδέα ότι εδραπέτευσαν οι φυλακισμένοι. Όπως γνωρίζετε δε, οι ρωμαϊκοί νόμοι ήσαν πολύ αυστηροί. Εάν ένας φρουρός δεν εκτελούσε τα καθηκοντά του τελείως, ή το δυνατόν να εκτελεστεί, ή μάλλον ή το βέβαιον ότι θα εξετελείτο. Γι' αυτό ο φύλακας έσυρε τη μαχαιρά του για να αυτοκτονήσει. Προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να δικαστεί και να εκτελεστεί από τις ρωμαϊκές αρχές. Ήταν δε μια εποχή που η αυτοκτονία δεν ήταν ένα σπάνιο πράγμα. Υπήρχε ρεύμα αυτοκτονιών την εποχή εκείνη και επίσημοι άνδρες έδιδαν το παράδειγμα αυτοκτονίας. Εκεί στους Φιλίππους είχαν αυτοκτονήσει δύο επίσημοι άνδρες, ο Βρούτος και ο Κάσιος. Υπήρχαν δε θεωρητικοί της αυτοκτονίας που υπεστήριζαν ότι η αυτοκτονία είναι αξιοπρεπής και έντιμος έξοδος από τη ζωή. Ο Παύλος
φώναξε δυνατά, μηδέν σε αυτό κακόν πράξεις, μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Άπαντες γαρεσμένεν θάβε, όλοι είμαστε εδώ, δεν εδραπέτευσε κανείς. Αμέσως ζήτησε φώτα, λαμπάδες ο δεσμοφύλακας και μπήκε μέσα στη φυλακή και είδε παραδόξως ότι ενώ ήσαν ανοιχτές όλες οι πόρτες και είχαν λυθεί όλα τα δεσμά, όλοι οι φυλακισμένοι παρέμειναν μέσα στη φυλακή. Τότε συνέβη δεύτερος σεισμός. Ένας ήταν ο φυσικός σεισμός, πίσω από τον οποίο όμως έγινε κατά φυσικό τρόπο, αλλά πίσω από το φυσικό αυτό σεισμό ήταν η ενέργεια του Θεού, η επέμβαση του Θεού που προεκάλεσε το σεισμό, ήταν θαυματουργικός σεισμός. Ο δεύτερος σεισμός έγινε μέσα στην καρδιά του Ρωμαίου φύλακος. Σκληρή συνήθως είναι η στρατιωτική και σκληρότεροι ήσαν οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί. Εν τούτης συνεκλώνησε ο Θεός την καρδιά του φύλακος. Τον συνεκλώνησε ο σεισμός. Στην Ελλάδα και στην περιοχή εκείνη δεν είναι η σεισμοί ασυνήθεις. Είδατε αυτές τις ημέρες, εσείς στη Θεσσαλονίκη, ο Λαγκαδάς, φόβος και τρόμος έπεσε στις ψυχές. Πάντοτε γίνονται σεισμοί στα μέρη μας, συχνοί σεισμοί. Αλλά αυτός ο σεισμός έκαμε ιδιαίτερα εντύπωση στο φύλακα, γιατί άνοιξε όλες τις πόρτες και διότι είδε ότι λύθηκαν όλα τα δεσμά. Κατάλαβε ότι έγινε θαύμα και το θαύμα έγινε για τους δύο, για τον Παύλο και για τον Σίλα. Τον συνεκλώνησε ακόμη η διαγωγή αυτών των δύο. Ενώ ευρίστησαν, ενώ εμαστιγώθησαν αγρίως, ενώ σύρθησαν και ρίφθησαν στις φυλακές, ενώ μπήκαν στο ξύλο και ήσαν τελείως ακίνητοι, αυτοί τραγουδούσαν σαν να ήταν γιορτή και χαρά και πανηγύρι. Έκαμε ακόμη εντύπωση στο φύλακα ότι ενώ μπορούσαν να φύγουν οι Απόστολοι, αφού ελήθηκαν αυτομάτως τα δεσμά, παρέμεναν στις θέσεις τους. Και φώναξε ο Παύλος και πρόλαβε και αυτόν από την αυτοκτονία. Κατάλαβε ότι αυτοί δεν είναι εκείνοι οι άνθρωποι. Είναι ήρωες, είναι άνθρωποι σπάνιοι. Τέτοιο φαινόμενο δεν είχε συμβεί άλλοτε στη φυλακή. Ίσως θα είχε ακούσει και τη φωνή του δαιμονίου που έλεγε: αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και ήρθαν να μας κηρύξουν οδόν σωτηρίας. Τότε έπειτα από αυτό τον ψυχικό συγκλονισμό που το έφερε η χάρη του Θεού, προσέπεσε στα πόδια των Αποστόλων, τους έβγαλε έξω και τους ερώτησε: Κύριοι, τι με διπείν ή να σωθώ? Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Προηγουμένως τους περιφρονούσε, τους καταφρονούσε, τους θεωρούσε εξουθενωμένους ανθρώπους. Αλλά τώρα εξουθενώνει τον εαυτόν του και αυτούς τους ονομάζει κυρίους. Τους προσφωνεί με μεγάλο σεβασμό: Κύριοι, εσείς είστε Κύριοι, εγώ είμαι δούλος, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Είναι πολύ παράδοξο αυτό το ερώτημα. Ένας ελεύθερος, ένας δεσμοφύλακας ζητάει σωτηρία από δύο ανθρώπους που ήταν φυλακισμένοι, από δύο ανθρώπους που φαινόταν εκ πρώτης όψεως ότι αυτοί δεν μπορούσαν να σώσουν τους εαυτούς των, αφού δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τη φυλακή. Μυστηριώδη πράγματα συμβαίνουν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και διαμέσω των αντιθέτων πραγμάτων
οι άνθρωποι που έχουν λαβαίνουν τη χάρη του Θεού μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το ορθό. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Μιλάει όπως μιλάει ένας άρρωστος που κινδυνεύει να πεθάνει και λέει, γιατρέ μου, τι να κάνω για να σωθώ? Μιλάει όπως μιλάει ένας που δεν βρίσκεται σε ασφάλεια, που κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να συλληφθεί και να εκτελεστεί, που και ρωτάει, τι να κάνω για να σωθώ από τα χέρια των εχθρών μου? Ο δεσμοφύλακας δεν εννοεί φυσικά σωματική σωτηρία, γιατί σωματική σωτηρία είχε ελεύθερος ήτο, Ρωμαίος ήτο με θέση, και από την αυτοκτονία εγλίτωσε την επεμβάση του Αποστόλου. Για άλλη σωτηρία ενδιαφέρεται. Ήρθε σε αίσθηση της ανθρωπίνης ματαιότητος. Αισθάνθηκε ότι είναι ανασφαλής ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Αισθάνθηκε προπάντων την αμαρτωλότητά του. Κατάλαβε ότι λόγω της αμαρτωλότητός του είναι εκτός σωτηρίας, και γι' αυτό ρώτησε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Είμαι αμαρτωλός, ένοχος, ξύπνησε μέσα η συνείδηση, με ταράσει όπως ο σεισμός ετάραξε τη φυλακή, υποφέρω, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, πώς θα συμφιλειωθώ με το Θεό, πώς θα σώσω την ψυχή μου, πώς θα κερδίσω την αιωνιότητα? Αυτό εσήμαινε το ερώτημα του δεσμοφύλακος. Και οι Απόστολοι τι απαντούν? Δίνουν μια απάντηση ευθεία, απλή και μοναδική, επαναλαμβάνω. Άλλη απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό το ερώτημα. Μπορεί οι άνθρωποι να δίνουν άλλες απαντήσεις, είναι άκυρες. Μία απάντηση υπάρχει, αυτή που έδωκαν οι Απόστολοι. Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Να πιστεύσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Δεν είπαν οι Απόστολοι πρώτα να μετανοήσεις για τη σκληρή διαγωγή που μας έδειξες και μετά θα σου πούμε τι άλλο πρέπει να κάνεις? Δεν είπαν τέτοιο πράγμα οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι είχαν ζήλο μεγάλο να βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο να σωθεί. Εκεί που έκαναν προσευχή, μάλλον θα έκαναν προσευχή ειδικώς και για αυτόν τον φύλακα και για αυτούς τους ραβδούχους που τους εράβδισαν, και δεν τους υπενθύμησαν, δεν του υπενθύμησαν οι Απόστολοι τη σκληρή διαγωγή. Και εμείς όταν θέλουμε να συγκινήσουμε και να φιλοτιμήσουμε έναν άνθρωπο, δεν είναι ανάγκη να αναξέουμε πληγές, δεν είναι ανάγκη να το υπενθυμίζουμε ώρες και στιγμές που μας αδίκησε, μας δημιούργησε μία πικρία. Να τα λησμονούμε, να τα θάπτουμε αυτά και να προχωρούμε στην ουσία, στο θέμα της σωτηρίας των ανθρώπων. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Όπως ρωτούσε ο φύλακας, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, θα περίμενε κανείς απαντώντας οι Απόστολοι να του υποδείξουν κάποιο έργο, ένα εξωτερικό έργο, να του υποδείξουν ότι πρέπει να δαπανίσει ορισμένα χρήματα και να κάνει καλό σε φτωχούς ανθρώπους, παραδείγματος χάρη. Δεν απαντούν έτσι οι Απόστολοι. Δεν απαντούν ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή εκείνο το εξωτερικό έργο, αλλά απαντούν να πιστέψεις. Η πίστη είναι ένα έργο εσωτερικό πνευματικό. Πιστεύσε δι' πρώτον
λέγει το Ευαγγέλιο προς Εβραίους επιστολή, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να πιστέψει. Τα έργα δεν χρειάζονται, δεν έχουν αξία. Έχουν και παραέχουν αξία. Δεν είμαστε εμείς σαν τους προτεστάντας που παραθεωρούν τα έργα. Όχι. Τα έργα έχουν αξία, αλλά πρώτα έρχεται η πίστης, πρώτον λέει. Το πρώτον σημαίνει ότι έρχονται και άλλα πράγματα μετά. Πρώτα είναι η πίστης και μετά είναι τα έργα. Και τα έργα είναι φυσική συνέπεια της πίστεως. Και εάν τα έργα δεν προέρχονται από πίστη, δεν γίνονται δεκτά. Έργα κάνουν και οι μασόνοι. Δεν γίνονται δεκτά, δεν είναι ευάρεστα στο Θεό αυτά τα έργα. Πρώτα θα πιστεύσεις. Αυτό είναι το έργο. Εσωτερικό πνευματικό έργο. Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το επί. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να πιστεύσεις το Χριστό, όχι ως προς τη διδασκαλία του απλώς, ως προς τα λόγια του, αλλά ως προς το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Όχι να δώσει απλώς εμπιστοσύνη στα λόγια του Χριστού, αλλά να πιστεύσει στο πρόσωπο του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι ένα μεγάλο πρόσωπο, εξαιρετικό, μοναδική σημασία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Τον καλεί να πιστέψεις τον Ιησού. Αυτό σήμερα φαίνεται ένας φυσικός λόγος. Την εποχή εκείνη, αδελφοί μου, ήταν πολύ παράδοξος λόγος. Γιατί ήταν πολύ παράδοξος λόγος? Γιατί ποιος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός στον οποίον καλούσε το δεσμοφύλακα να πιστέψει? Ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας απλοϊκός χωρικός, που δεν πήγε στο σχολείο, που δεν έμαθε γράμματα, που δούλευε μέσα στο εργαστήρι του Ιωσήφ και έφτιαχνε τραπέζα και σβάρνες, που λένε εκεί τα αρχαία βιβλία, που όταν βγήκε στο δημόσιο βίο δεν τον αναγνώριζαν οι αρχές και οι εξουσίες, τον κατεδίκασαν, τον εσταύρωσαν και του είπαν, εάν έχεις δύναμη σώσε τον εαυτόν σου. Καλή λοιπόν, καλούν οι Απόστολοι τη δεσμοφύλακα να πιστέψεις τον Ιησού, έναν εσταυρωμένο που φαινόταν ότι δεν είχε τη δύναμη να σώσει ούτε τον εαυτόν του. Ημείς λέγει κηρύσσομεν Ιησούν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Για να το καταλάβουμε αυτό, να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Πιάνουν εδώ οι αρχές και οι εξουσίες, πολιτικές και θρησκευτικές, ένα άνθρωπο μέσα από το λαό και τον κρεμάνε στην πλατεία Συντάγματος ως κακοποιό στοιχείο. Και έρχεται κατόπιν ένας και λέει, πώς θα σωθούμε? Και το απαντάει ο άλλος, να πιστέψεις σε εκείνον που κρεμάστηκε στην πλατεία του Συντάγματος και θα σωθείς. Πάρα πολύ παράδοξα αυτά τα πράγματα. Πώς να πιστέψει τον Ιησού? Δύο λέξεις, δύο ονόματα με ωκεανό νοημάτων. Ως Χριστόν και ως Κύριον. Πίστευσον επί των Κύριων Ιησούν Χριστών. Τι σημαίνει να πιστέψεις τον Ιησούν ως Χριστόν? Ότι ο Ιησούς είναι ο μεγαλύτερος απεσταλμένος στον κόσμο. Ότι ο Ιησούς έχει το μεγαλύτερο αξίωμα στον κόσμο. Ότι είναι
αυτός ο εσταυρωμένος Ναζωραίος, ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Σωτήρ που ανέμεναν οι αιώνες. Η προσδοκία, ο προφητευόμενος από την Παλαιά Διαθήκη και η προσδοκία των εθνών. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ακόμη μεγαλύτερο, πάρα πολύ μεγαλύτερο, Χριστός μεγάλο, Κύριος ύψιστο. Θα πιστέψεις τον Ιησούν ως Χριστόν, αλλά και ως Κύριον. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Τους ονόμασε Κυρίους ο δεσμοφύλακας. Απέκρωσαν αυτόν τον τίτλο οι Απόστολοι και είπαν, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Σε αυτόν πίστεψε για να σωθείς. Είναι Κύριος με μοναδική έννοια. Ο κόσμος, λέγει ο Απόστολος, έχει πολλούς Κυρίους. Πιστεύαν εκεί οι ειδωλολάτρες ένα πλήθος θεών και Κυρίων εν ουρανό και επί γης. Για μας ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Δημιουργός του ουρανού και της γης. Είναι ο Κυρίαρχος του ουρανού και της γης. Είναι ο Κυρίαρχος ζώντων και νεκρών. Είναι αυτός που έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες και να σώζει ανθρώπους. Αυτός που είχε τη δύναμη να αναστηθεί ο ίδιος εκ νεκρών, αυτεξουσίως με τη δύναμή του. Με μια λέξη, πίστεψε τον Ιησού ως Μεσσία και ως Θεόν. Αυτό είναι το Κύριος. Ένα πράγμα που δεν μπορούν να το καταλάβουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Και παίζουν με τις λέξεις και λένε αν το Κύριος αυτό είναι Ιεχωβά στα εβραϊκά ή αν είναι άλλη λέξη κλπ. Ό,τι και να είναι με θρησκευτική έννοια, σύμφωνα με τη Γραφή, ένας Κύριος υπάρχει. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη η Θεία Ουσία. Όταν πιστέψεις θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Πόσο ψυχολογικά μίλησαν οι Απόστολοι. Κάθε άνθρωπος, εκτός και αν είναι τέρας της φύσεως, αγαπάει την οικογένειά του τρυφερά. Η οικογένειά του είναι η επέκταση του εαυτού του. Μπορεί να αγαπάει την οικογένειά του περισσότερο και από τον εαυτό του. Αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τα παιδιά του. Και θέλει να σωθεί και αυτός και η οικογένειά του. Αυτός είπε, τι να κάνω για να σωθώ? Μέσα στο αυτό το να σωθώ εννοούσε και την οικογένειά του. Να σωθώ εγώ, να σωθεί εννοείται και η οικογένειά μου. Όταν προσφέρεται η σωτηρία και στην οικογένεια ενός ανθρώπου, ο άνθρωπος αυτός συγκινείται και ελκύεται ευκολότερα στη σωτηρία, στην πίστη και στη σωτηρία. Θα σωθείς εσύ και εσύ θα συντελέσεις να πιστέψεις και η οικογένειά σου, θα βοηθήσεις και θα σωθεί και η οικογένειά σου. Όλο το σπίτι θα σωθεί. Εν συνεχεία οι Απόστολοι ελάλησαν τον Λόγον του Κυρίου. Τον Λόγον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ελάλησαν στον δεσμοφύλακα και στην οικογένειά του. Έκαμαν κατήχηση. Δίδαξαν τις βασικότερες αλήθειες της πιστεώς μας. Ότι υπάρχει ένας Θεός, ότι αυτός ο Θεός έχει Υιόν, ότι ο Υιός ήλθε στον κόσμο, εκήρυξε την πλήρη σωτηριώδη αλήθεια, εσταυρώθη, ανέστη, ανήλθε εις των ουρανών, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός, θα έλθει πάλι να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ότι αυτός είναι Κύριος πάντων και Θεός και Κριτής. Και σε λίγη ώρα μέσα ο δεσμοφύλαξ
έγινε χριστιανός, απέκτησε γνώση και επίγνωση. Είναι θαύμα αυτό, αδελφοί μου. Όπου ενεργεί το Άγιο Πνεύμα εκτάκτος και δραστηρίος, σε μια ώρα μπορεί ένα να γίνει τέλειος χριστιανός με γνώση και επίγνωση Χριστού, όπως συνέβη με τον ευνούχο της Κανδάκης, που καθοδόν διδάχτηκε τον χριστιανισμό, βαπτίστηκε εκεί σε μια πηγή και έφυγε, λέει, χαίρονε στην πατρίδα του. Είναι και αυτό μια μεγάλη απόδειξη του χριστιανισμού, πως τόσο σύντομα ο πρώτος αιώνας απέκτησε συνείδηση τόσων υψηλών πραγμάτων και παραδόξων και μυστηριωδών πραγμάτων, γνώση και επίγνωση, συνείδηση, πως ποτίστηκε με τις μεγάλες αυτές δασκαλίες και δημιουργήθηκε χριστιανική συνείδηση εντός ολίγου. Είναι η ορμή του Αγίου Πνεύματος που ενεπίτευσε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το δέντρο του χριστιανισμού και σε μια ώρα εκαρποφόρησε. Εκείνη την ώρα ο δεσμοφύλακας παρέλαβε τους Αποστόλους και τους έλουσε από τις πληγές. Και αυτοί παρέλαβαν τον δεσμοφύλακα και την οικογένειά του και τους έλουσαν από τις αμαρτίες, τους εβάπτισαν. Έγινε ανταλλαγή αγάπης, ας το πούμε. Ο μεν έλωσε τους Αποστόλους από τους πληγές, οι δε Απόστολοι έλωσαν τον δεσμοφύλακα και την οικογένειά του από τις αμαρτίες και τους ανέβασε στο σπίτι του, στο υπερό, και παρέθεσε τράπεζα για να φάγουν οι εξυντλημένοι από την ταλαιπωρία και την περιπέτεια και τις αιμορραγίες κατόπιν των πληγών Απόστολοι, και έφαγαν, λέει, και εφράνθησαν. Και η γαλιάσατο ο δεσμοφύλαξ αισθάνθηκε έντονη χαρά και αγαλίαση, σαν τη χαρά και την αγαλίαση που αισθάνονταν οι Απόστολοι όταν το μεσονύκτιο τραγουδούσαν τα τραγούδια του Θεού. Και όχι μόνον αυτός, αλλά όλη η οικογένεια χάρηκε, διότι αυτός ο άνθρωπος επίστευσε το Θεό, λέγει. Για προσέξτε αυτό το σημείο. Όταν ρώτησε τι να κάνω να σωθώ, τι του απήντησαν οι Απόστολοι? Να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτός, λέγει, αισθάνθηκε χαρά και αγαλίαση διότι επίστευσε στο Θεό. Συμπέρασμα: να πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και αυτός επίστευσε στο Θεό. Άρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Κάθε πρόσωπο είναι όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότης, ο όλος Θεός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Το ερώτημα «τι να κάνω για να σωθώ» θέτει κάθε άνθρωπος, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει θέσει ή εξωτερικά με λόγια ή εσωτερικά μέσα στην ψυχή του αυτό το ερώτημα: «τι να κάνω για να σωθώ». Θέτει ο άνθρωπος αυτό το ερώτημα προπάντων όταν του συμβαίνουν συγκλονιστικά γεγονότα. Όταν έχει το αίσθημα της ανασφαλείας, όταν συμβαίνουν φυσικοί και κοινωνικοί και εθνικοί και παγκόσμιοι σεισμοί, όταν συμβαίνουν ατομικοί και ομαδικοί θάνατοι και καταστροφές, όταν βρίσκεται μπροστά σε φέρετρα και τάφος, τότε κατανοεί την ματαιότητα αυτού του κόσμου και θέτει αυτό το μεγάλο ερώτημα, το μεγαλύτερο όλων των ερωτημάτων: τι να κάνω για να σωθώ.
όπως τότε, έτσι και σήμερα η απάντηση είναι μία και η αυτή. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Αλλά γεννάτε το ερώτημα. Εμείς πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, θα πείτε ίσως, επιτρέπετε να κάνετε τέτοιο ερώτημα για ανθρώπους που βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος? Επιτρέπετε, και όχι απλώς επιτρέπετε αδελφοί μου, αλλά επιβάλλετε. Γιατί? Είμαστε εμείς ανώτεροι από τους χριστιανούς της Αποστολικής εποχής? Όχι βεβαίως. Και όμως ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους χριστιανούς της Κορίνθου, που τους είχε δώσει ο Θεός μια αυθονία χαρισμάτων, κολυμπούσαν μέσα στα διάφορα χαρίσματα και ήριζαν μεταξύ τους και έλεγαν ποιο είναι μεγαλύτερο χάρισμα και ποιο είναι μικρότερο και γιατί να μην έχω εγώ αυτό το χάρισμα και να το έχει ο άλλος. Σε αυτούς τους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος απευθύνει ένα ερώτημα, φοβερό ερώτημα. Τι τους λέγει? Εαυτούς πειράζετε, εαυτούς δοκιμάζετε ή εστέ εν τη πίστη? Να εξετάζετε, λέει, και να ερευνάτε καλά τους εαυτούς σας για να δείτε αν βρίσκεστε στην πίστη. Υπάρχει μεγάλος φόβος να έχει κανείς την ιδέα ότι είναι στην πίστη και να μην είναι στην πίστη, να έχει την ψευδέστηση ότι είναι πιστός, και όταν έρθουν μεγάλες φουρτούνες στη ζωή, τότε να παραλύσει και να φανεί ότι δεν ήταν στην πίστη αλλά στην ψευδέστηση. Κι αν ο Παύλος έθετε στους χριστιανούς της εποχής του αυτό το ερώτημα, πολύ περισσότερο πρέπει να το θέτουμε εμείς, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων κατήντησαν. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Ότι όσο προβαίνει η ανθρωπότης προς το τέλος, η πίστη θα ελαττώνεται και θα τίνει προς τελή ανέκλυψη. Αφού ο Κύριος θεωρεί προβληματικόν αν θα έβρει την πίστη όταν θα έλθει στη γη, ελθόν άρα ο Υιός ευρύσει την πίστη επί της γης. Εμείς αδελφοί μου ζούμε σε μια εποχή που κατεξοχήν πολεμείται η πίστη. Την παλιά εποχή ο Άφρον έλεγε μέσα στην καρδιά του ότι δεν υπάρχει Θεός, ντρεπόταν να το πει εξωτερικώς, θα ελιθοβολεί το εάν το έλεγε, θα έπινε κόνιο εάν το έλεγε, θα εσταυρώνε το εάν το έλεγε. Σήμερα οι άνθρωποι με εγκάφιση λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Σήμερα γίνεται ανηλεής πλήσης εγκεφάλου από όλες τις κατευθύνσεις, με όλα τα μέσα που διαθέτει η τεχνοκρατική εποχή μας, με σκοπό τη διάλυση της πίστεως, και μάλιστα της πίστεως στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Το ραδιόφωνο στην εξουσία του σατανά, και μεγάλες γιορτές που γιορτάζομαι μεγάλα γεγονότα του χριστιανισμού, ακούσαμε από το ραδιόφωνο, σήμερα γιορτάζομαι τον μύθο του Ιησού. Η τηλεόραση στη διάθεση του σατανά για να διαλύει την πίστη, και με λόγια ευθέα η πλάγια και με την εσχρότητα που εμέσως πάλι διαλύει την πίστη. Διότι όταν η ηθική χάνεται, ψυχραίνεται και χάνεται και η πίστη. Ο τύπος, τα βιβλία, καταμυγίστη πλειονότητα στη διάθεση του σατανά. Τα προγράμματα της εκπαιδεύσεως στη διάθεση του σατανά. Ο αρχιτέκτον της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης πήγε κάτω στη Μαρτυρική Κύπρο
και αντί να πει λόγια να παρηγορήσει και να ενισχύσει τους πονεμένους αδελφούς μας, τι είπε? Σκόρπισε τα ζυζάνια του ο Κύριος αυτός και είπε, ούτε πολύ ούτε λίγο, όποιος μιλάει για ελληνοχριστιανικά ιδανικά είναι ανίερος. Μάλιστα. Διδάσκαλοι και καθηγητές, ένα ποσοστό και εξ αυτών διδάσκουν την αθεία και δηλητηριάζουν και τα μικρά παιδάκια. Κάτι κομπλεξικοί τύποι, κάτι δάσκαλοι που έχουν κόμπλεξ γιατί δεν μπόρεσαν να είναι καθηγητές πανεπιστημίου και ακαδημαϊκοί, ξεσπάνε εναντίον του Χριστού και δηλητηριάζουν τα μικρά παιδιά. Μάλιστα. Και ποιοι γίνονται δάσκαλοι σήμερα, αν εξαιρέσει κανείς μερικά πρόσωπα που είναι ιδεολόγοι και πάνε να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές? Δάσκαλοι κάτω από τη βάση, τα πιο αγράμματα και αστοιχείωτα όντα που έχουν κόμπλεξ και λένε ο Χριστός είναι παραμύθι. Ήρθε ένα μικρό ανιψάκι μου της Τετάρτης του Δημοτικού και λέει, θείο, λέει, ο δάσκαλος μας είπε αυτά, λέει, κορόιδευε το Χριστό, λέει, με τρόπου. Πώς, παιδάκι μου, σας το είπε? Καταλαβαίνουν τα μικρά παιδιά, να, αυτό και αυτό, λέει, μας έλεγε. Μάλιστα. Αλλά και από εμάς τους θεολόγους και από τους ιερείς και από τους αρχιερείς έχει ένα αρκετό ποσοστό ο Σατανάς στη διάθεσή του και δι' αυτόν διαλόγων και διέργων σκανδαλίζει τον κόσμο και κλονίζει και ψυχραίνει και σβήνει τον ήλιο της πίστεως μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μάλιστα. Και αν αυτό το κράτος, και αν αυτό το κράτος με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως μιλάει και καμιά φορά για Χριστό σε μερικές γιορτές και λοιπά και φαίνεται να συγκινείται από το όνομα του Χριστού, φοβάμαι ότι το κάνει όπως το έκανε το δαιμόνιο που έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, ήρθαν να μας κηρύξουν οδόν σωτηρίας. Φοβάμαι μη μιλάει σαν δαιμόνιο. Ναι, μάλιστα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, στην κατηραμένη εποχή μας, αυτοί που δεν πιστεύουν στο Χριστό είναι πάρα πολλοί, αφού η απιστία σήμερα έγινε κοινωνιολογία και πολιτική και θρησκεία. Δεν είναι μόνο θρησκεία να πιστεύεις στο Θεό, έκαμαν και θρησκεία το να μην πιστεύεις σε Θεό. Οι άπιστοι είναι πάρα πολλοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Θέλουν τον Χριστό σαν έναν επαναστάτη κοινωνικό. Μάλιστα. Άλλοι αμφιβάλλοντες, τους κατατρώει το σαράκι της αμφιβολίας, φοβερό σαράκι. Και οι πιστοί είναι ολίγοι. Ολίγοι είναι. Το αποδεικνύουν τα εκκλησιάσματα. Το αποδεικνύουν το πόσοι πηγαίνουν σε κηρύγματα, πόσοι εξομολογούνται, πόσοι κοινωνούν. Λίγοι είναι οι πιστοί. Θέλω να πιστεύω, αδελφοί μου, ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν είναι κανείς αμύητος, δεν είναι κανείς άπιστος και προδότης. Ως ο Ιούδας, όλοι πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όχι γενικώς και αορίστου σε μια ανωτέρα δύναμη, αλλά στο Χριστό, τον Κύριο Ιησού Χριστό και Θεό, στον οποίον επίστευσε ο δεσμοφύλακς και η γαλιάσα του πανική πεπιστευκός στο Θεό. Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι και εμείς δεν έχουμε μεγάλη πίστη. Το καζάνι δεν βράζει, δεν κοχλάζει. Το θερμόμετρο είναι χαμηλά. Μερικές φορές που φυσάει πολύ ψυχρός άνεμος, πέφτει πολύ χαμηλά το θερμόμετρο.
Πού είναι ο ενθουσιασμός μας? Πού είναι η ζωηρότης? Πού είναι η φλόγα η ιεραποστολική? Αν πιστεύαμε όπως ο Σίλας, όπως ο Παύλος, τι λέγω, αν πιστεύαμε το εν δέκατον, το εν εκατοστόν του Παύλου, δεν θα μπορούσαμε να ησυχάσουμε. Θα είχαμε ορογώσει την πατρίδα μας. Θα είχαμε μεταβάλει μεγάλο ποσοστό της ανθρωπίνης κοινωνίας. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να παρακαλούμε τον Χριστό και να λέμε πρόσθεση μην πίστην. Το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το λέμε στην προσευχή μας. Λέμε Θεέ μου να μας φυλάς την υγεία μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα, τον άντρα, να μας βγάλεις από οικονομικά διέξοδο, να μας δίνεις το ψωμί μας. Όλα αυτά τα λέμε. Λέμε να μας προσθέτει πίστη. Και δεν αρκεί να πιστεύσουμε, να πιστεύουμε εμείς. Πρέπει να φέρουμε και άλλους στην πίστη. Ο Παύλος και ο Σίλας πήγαν στους Φιλίππους για να φέρουν τη Λυδία στην πίστη και να φέρουν το δεσμοφύλακα στην πίστη και τις οικογένειές των. Έτσι και εμείς, αν έχουμε πίστη, πρέπει να τη μεταδώσουμε σε άλλους. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε άλλους, να επιδράσουμε σε άλλους ανθρώπους για να πιστεύσουν και αυτοί στον Κύριο Ιησού Χριστό? Πώς? Για να πιστεύσει ο άλλος τον Χριστό από μας, πρέπει πρώτα να δει σε μας την πίστη. Πρέπει να δει ζωηρό ενδιαφέρον. Πρέπει να δει ενθουσιασμό. Πρέπει να δει ιεραποστολική φλόγα. Φαίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα που δεν κρύβονται. Και ψυχολογικός ο άλλος τα διαπιστώνει αν υπάρχουν ή όχι. Αυτό σου λέει πιστεύει. Πιστεύει. Ο δεσμοφύλακας κατάλαβε και επίστη ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που εφυλακίστησαν πιστεύουν πραγματικά ακράδαντα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Είδε το ζήλο που είχαν οι Απόστολοι να φέρουν ψυχές κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό επίστευσε κι αυτός. Τι άλλο χρειάζεται να είδε ο κόσμος σε εμάς για να πιστέψει? Αυτό που είδε ο δεσμοφύλακας στους δύο Αποστόλους, τι είδε? Αγάπη είδε. Έσυρε τη μάχαιρα για να αυτοκτονήσει. Φώναξε ο Παύλος, μη κάνεις κακό στον εαυτό σου. Εδώ είμαστε λυμένοι, αλλά δεν φεύγουμε κανείς. Εξεπλάγει από αυτή την αγάπη και τη φιλανθρωπία των Αποστόλων, που τον γλίτωσαν από την αυτοκτονία. Τι άλλο πρέπει να δουν οι άνθρωποι σε εμάς για να πιστέψουν? Θάρρος και ανδρεία στην αντιμετώπιση των περιπετειών της ζωής. Άμα έρθουν δύσκολες ημέρες, πειρασμοί, διωγμοί, περιπέτειες και ρίχνουμε τα πανιά, δεν πιστεύουν, λέει ο κόσμος. Ο δεσμοφύλακας είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίστησαν, εδάρισαν, εφυλακίστησαν, μπήκαν στο ξύλο και τα αντιμετώπισαν όλα αυτά με θάρρος, με ανδρεία, με χαρά. Είναι ήρωες, σου λέει. Ο χριστιανισμός δημιουργεί ήρωες. Και γι' αυτό πίστεψε. Το ηρωικό στοιχείο πάντοτε ελκύει τον άνθρωπο. Τι άλλο πρέπει να δουν οι άνθρωποι από μας? Αυτό που είδε ο δεσμοφύλακας από τους δύο Αποστόλους. Εμαστιγώθησαν. Αυτό ξέρετε τι μπορούσε να σημαίνει? Ότι εν συνεχεία θα εξετελούν το. Έτσι οι Ρωμαίοι εμαστίγωναν τους καταδίκους και κατόπιν τους εκτελούσαν, τους εσταύρωναν. Ο Κυριός μας εμαστιγώθη και κατόπιν εσταυρώθη. Λοιπόν, οι Απόστολοι μέσα στη φυλακή θα μπορούσαν να σκεφτούν. Μας εμαστίγωσαν. Το πρωί μπορεί να μας βγάλουν από τη φυλακή και να μας σταυρώσουν. Μπορούσαν να σκεφτούν αυτά τα πράγματα και να τρομοκρατηθούν. Θα τα σκέφτηκαν και όμως είχαν χαρά και αγαλίαση. Αντιμετώπιζαν ατρόμητη το θάνατο. Εκεί προπάντων φαίνεται η πίστη. Μπροστά στο θάνατο. Είσαι ατρόμητος μπροστά στο θάνατο.
σημαίνει ότι πιστεύεις. Μπορούσαν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού λύθηκαν τα δεσμά, και έμειναν αψηφώντας το θάνατο. Ούτε μεγάλη πίστη έχουμε, ούτε μεγάλη αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, ούτε μεγάλο θάρρος και ανδρεία και ηρωισμό έχουμε, ούτε αφοβία μπροστά στο θάνατο. Είμαστε πτωχοχριστιανοί, όπως και άλλοτε είπα, αλλά έχουμε εκείνον που έχει τα πάντα σε πλήρη βαθμό, που είναι το πλήρωμα της θεότητος, και όταν τον πιστεύουμε είμεθα εν αυτό πεπληρωμένοι. Έχουμε τον Χριστό που έχει τα πάντα. Με συνέστηση της ατελείας μας και της πτωχίας μας και της αμαρτωλότητός μας και της αθλιότητός μας, ας τον παρακαλούμε επίμονα, αδελφοί μου, στις προσευχές μας, με στεναγμό από τα βάθη της ψυχής μας, να μας χαριτώνει, να μας δίνει όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τα ψυχικά χαρίσματα, για να ομοιάσουμε και εμείς σε ένα βαθμό με το Σίλα και με τον Παύλο, και να μείνουμε μέχρι τέλος στην πίστη, και να φέρουμε και άλλες ψυχές στην πίστη, για να αισθανθούν την χαρά και την αγαλίαση του δεσμοφύλακα, και για να συγχαρούμε μαζί τους, και προπάντων για να απολαύσουμε εκείνη την απερίγραπτη χαρά του ουρανού, της οποίας ήρθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.